αυτό υπηρετώ και αυτό καλούμε να κάνω. Μάλιστα. Και αυτό νομίζω ότι κάνετε κι εσείς, φέρνοντας τους ανθρώπους πιο κοντά. Τι πιστεύεις ότι εκλείπει περισσότερο, πέρα από την επικοινωνία? Έχουμε χάσει την ανθρωπιά μας, θεωρώ. Παλιά, ένα από τα χαρακτηριστικά των Ελλήνων ήταν η φιλοξενία, που είναι μια ελληνική λέξη. Mm-hmm. Είναι μια λέξη που δεν τη βρίσκεις στις άλλες γλώσσες. Παλιά κατέβαινες στην Κρήτη, ας πούμε, και ήταν όλες οι πόρτες ανοιχτές. Δεν μπορούσες να περάσεις αν δεν σε κερνάγανε ρακί. Ναι. Αυτό πια δεν υπάρχει. Γίναμε Ευρωπαίοι, γίναμε κουμπωμένοι. Κοιτάμε τον άλλον καχύποπτα. Μας λέει καλημέρα και λέμε τώρα τι μπορεί να θέλει από μένα. Μήπως θέλει κάτι άλλο που κρύβεται πίσω. Επιφύλαξη. Αυτό χάσαμε. Χάσαμε την αθωότητά μας. Μας την κλέψανε. Πολύ σημαντικό αυτό που λες. Γιατί δεν πρέπει να χάνουμε το παιδί που είναι αυτό. Μέσα μας. Αυτό. Ναι. Και τα παιδιά γι' αυτό είναι εγωιτευτικά. Γιατί λένε αλήθειες. Ναι. Μικρό παιδί δεν θα σου πει ψέματα. Αυτό. Θα σου πει αυτό που πραγματικά νιώθει και εισπράττει από σένα. Όσο λοιπόν περιθάλπουμε το παιδί που έχουμε μέσα μας, η ψυχή δεν γυρνάει. Έτσι. Είναι ενέργεια. Έτσι. Και αυτή άλλωστε παραδίδει αργότερα. Δεν ξέρω, αλλά θεωρώ ότι ο Έλληνας έχει φιλότιμο. Και μπορεί από αυτή τη μικρή πατρίδα που έχουμε να ξεκίνησαν όλα, στο χέρι μας είναι να τα αλλάξουμε κιόλα. Ακριβώς. Ποιο είναι το μήνυμα της Ανάστασης που θέλουμε να περάσουμε ξεχωριστά σήμερα, κάθε μία? Εγώ θα έλεγα να ορθώνει ο καθένας μας ξεχωριστά και το κυριολεκτικό του ανάστημα και το ηθικό του ανάστημα και να προσπαθήσει να πάρει πίσω το δικαίωμα στη ζωή. Mm-hmm. Να κάνει τη ζωή που του αξίζει, να διεκδικήσει το δικαίωμά του στην ευτυχία και να κάνει το καλύτερο δυνατό για τον εαυτό του. Όχι όμως με εγωισμό, με καλή γενναιόδορη στάση, με πίστη στο Θεό και στο σύμπαν. Το ιδανικό είναι να εναρμονιστούμε με αυτό, γιατί ξεχνάμε, Νατάσα, ξεχνάμε να ευχαριστούμε και για αυτά που έχουμε ήδη κατακτήσει. Εκτός από τη μοναξιά, γιατί συζητήσαμε και για αυτό που υπάρχει εκεί έξω, υπάρχει και πολύ δυστυχής κόσμος. Περνάει δύσκολα. Εγώ σας διδάσκω να έλξουμε τα καλύτερα. Μην ξεχνάτε όμως, φίλες και φίλοι, και τα χειρότερα. Κρατώ τις ισορροπίες. Τα καλύτερα θα έρθουν όμως, το πάμε. Τα καλύτερα θα έρθουν και το θα είμαστε εκεί. Θα συμφωνήσω με τη Μαρία. Θα πω ότι να ευχαριστούμε. Να ευχαριστούμε για όσα έχουμε. Να μην κοιτάμε τι δεν έχουμε. Να κοιτάμε τι έχουμε. Έτσι. Και να νιώθουμε ευγνωμοσύνη για αυτά που έχουμε. Και ότι ποτέ δεν είναι αργά για να κάνουμε ένα καινούργιο ξεκίνημα. Ποτέ δεν είναι αργά να αφήσουμε πίσω την κοινωνική απομόνωση. Ποτέ δεν είναι αργά να διεκδικήσουμε αυτό που μας ανήκει και αυτό που μας αξίζει. Και ποτέ δεν είναι αργά να πατήσουμε το θάνατο και να βγούμε στην Ανάσταση. Έτσι, να αναδυθούμε. Χριστός Ανέστη. Αληθώς. Αληθώς ο Κύριος. Κορίτσια, πραγματικά η συζήτηση που κάναμε σήμερα, το ξαναλέω, οι φίλοι πραγματικά μέσα από όλο αυτό βρήκανε κάτι το οποίο μπόρεσε και τους άγγιξε και από εσένα Μαρία μου και από εσένα Βιβέτα μου. Εσείς δίπλα τους αριθμολογικά. Η αριθμολογία υπηρετεί τη ζωή. Πρόσεξε τώρα φιολόγημα. Μαρία, έτσι. Ζωή, άντε να διασκεδάσουμε και λίγο, να τιμήσουμε τη σημερινή μέρα. Και έχουμε μετά και γλέντι. Σουβλίζουμε κιόλας. Έτσι, με αγάπη, ελπίδα, τρώμε, και το περνάμε καλά. Και αγάπη. Χαμόγελο. Ξέρεις τι χαρά δίνεις με το φωτεινό σου χαμόγελο στον κόσμο? Τι είναι τυχαίο, το χαμόγελο είναι μεταδοτικό. Ας γελάσουμε. Είναι η πρώτη ενεργειακή άσκηση έτσι. Για σήμερα. Το γέλιο, που είναι μεταδοτικό, γέλιο. Το χαμόγελο. Ναι. Για αυτά έτσι. Τα μάτια που λάμπουν. Για αυτά τα μάτια τι να πει κανείς. Ευχαριστώ. Αλλά είμαι χαρούμενη όταν βρίσκω τόσο αληθινούς ανθρώπους. Ανθρώπους που έχω να μιλήσω, που ξέρω ότι στον κόσμο, που έχουμε τη δύναμη. Μα γι' αυτό περνάει στον κόσμο. Μα έχουμε αυτή τη δύναμη. Πόσο άσχημο θα ήταν να μην την εκμεταλλευόμασταν εντός εισαγωγικών, να περνάμε αυτά που θέλουμε στον κόσμο, το μήνυμα του ανθρωπισμού, του αλτρουισμού, της φιλαλληλίας, όλα αυτά τα μηνύματα που περνάτε κι εσείς, η καθεμιά όμως, κάνοντάς το δραστηριότητα μέσα από τη ζωή της. Έτσι δεν είναι? Ακριβώς, ξέρεις τι όμορφο πάντερμα είναι αυτό. Είναι υπέροχο. Όταν η δουλειά σου υπηρετεί την ίδια τη ζωή, όταν, πιστέψτε με φίλοι μου, δεν υπάρχει πιο γοητευτικό υλικό, από το έμψυχο υλικό, την ψυχή του ανθρώπου, έτσι. Τις ανάγκες του. Έτσι. Σε βίλα ή σε διάρη, Νατάσα, όλοι αγαπάμε το ίδιο, όλοι θέλουμε να φτιάξουμε τη ζωή μας, να την αλλάξουμε, όλοι ζούμε με ένταση. Όλοι περνάμε τα προβλήματά μας, όλοι όμως μπορούμε να τα ξεπεράσουμε. Μέσα από την επικοινωνία.
αριθμολόγος και υπεύθυνη επικοινωνίας και ανθρωπίνων σχέσεων. Και σημαντικό λοιπόν είναι να πούμε ότι και το επικοινωνία κλαμπ είναι δίπλα στους ανθρώπους που θέλουν να νιώσουν στη ζωή τους την ευτυχία. Έτσι. Ακριβώς. Κορίτσια, σας ευχαριστώ. Εύχομαι να είστε καλά. Εύχομαι κάθε μέρα της ζωής σας να είναι ξεχωριστή, να έχετε πάντα την ίδια ενέργεια και την αγάπη για αυτό που κάνετε και πάνω απ' όλα και οι δυο σας την αγάπη για τους ανθρώπους. Νομίζω ότι είναι απαραίτητη για εμάς. Έτσι είναι. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Από ψυχής με ψυχή, χρόνια πολλά σε όλους. Έτσι, χρόνια πολλά, χρόνια πολλά σε όλους. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και ελάτε να γλεντήσουμε. Χωρίς ρετούς. Επανήλθαμε. Με πολύ αγαπημένη παρέα, λοιπόν, όπως σας είπα τώρα, θα γλεντήσουμε. Μείνετε όλοι συντονισμένοι, μην φύγει κανείς. Θα γλεντήσουμε και με τι ανθρώπους. Λοιπόν, εκ δεξιών, το φίλο μου, τον αγαπημένο, τον ηθοποιό, τον σκηνοθέτη, τον παρουσιαστή, τον σεναριογράφο, τον Ηλία τον Κακλαμάνη. Να είσαι καλά, Νατάσα. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά σε όλους σας. Έτσι, χαίρομαι που είμαι σήμερα εδώ. Βέβαια, στον δρόμο όταν περνούσα. Μου το έχεις τάξει. Ναι, ναι. Αλλά πολύ. Το έχεις τάξει. Χαμός. Πολύ, όχι. Είμαστε άγρια θηρία, ρε παιδί μου. Αυτή τη μέρα σήμερα κατασπαράζουμε ό,τι έχει σχέση με αρνάκια κατά τι να κάνουμε, το θέλει η μέρα. Μην κοιτάς εμείς που είμαστε εδώ. Μετά θα. Είναι εκπληκτική η μέρα με αυτή την καλεσμένη σου. Λοιπόν, φίλη σου κιόλας, Βάσο Χαρακίδα. Ένα σύμβολο του δημοτικού τραγουδιού. Σωστό. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε. Καλησπέρα. Χρόνια πολλά. Να είστε καλά. Χρόνια πολλά. Μεγάλη μας χαρά μαζί σας θα γλεντήσουμε σήμερα. Νομίζω ότι είστε το πιο αντιπροσωπευτικό άτομο που θα μπορούσε κάποιος να έχει στην εκπομπή του για να μπορέσει να πει ότι σήμερα την μέρα του Πάσχα γλεντάω και περνάω όμορφα. Σωστό. Μάλιστα, και είπες πολύ ωραία κουβέντα το σύμβολο. Έτσι. Σύμβολο στο δημοτικό τραγούδι και στο λαϊκό, αλλά ειδικά στο. Είναι. Ταυτότητα. Στα πρώτα ονόματα. Εσύ που τα ξέρεις κιόλας, πόσα χρόνια δισκογραφία έχει η κυρία Χαρακίδα, μου το έλεγες τώρα, θέλω να το πεις εσύ, όμως μια και εσύ το ξέρεις. Χρόνια πάνω απ' όλα τι δουλειά έχει κάνει και πού έχει παρουσιαστεί. Στις καλύτερες πίστες με την έννοια των δημοτικών, τα δύο κέντρα, τα κορυφαία που υπάρχουν, που υπήρχαν πάντα. Και που κάπου 15-17, Βάσο Χαρακίδα, έχεις 17 δίσκους κάπου ναι, τόσο. Ναι, και δισκάκια μικρά και CD. Στο εξωτερικό Σαρώνη, ναι. Είναι σε μνή, δεν τα λέει αυτά, ας πούμε, ότι γίνεται, μιλάμε για χιλιάδες κόσμο. Και είναι και πολύ ωραία γυναίκα. Εγώ οφείλω να το, να το πω αυτό, γιατί το βλέπουμε βέβαια, αλλά οφείλω να το πω. Ευχαριστώ πολύ. Ειλικρινά. Και την ομορφαίνει μεγάλη φωνή. Έτσι, φωνάρα. Πέρα από την ομορφιά σου. Και η Δήμητρα Κοϊνάκη, με την οποία ο Ηλίας. Εμφανίζονται γυμνοί στο διαδίκτυο. Ναι, τι εννοώ. Κάτσε τι τώρα εννοώ. Γυμνή. Μεραπούνε, τι εννοώ. Τι εννοώ, ρε Δημήτρα. Τι εννοείς. Ότι παρουσιάζεται μαζί. Είναι ο τίτλος. Την εκπομπή που με έχεις καλέσει και σου είπα ότι θα έρθω. Το βραδινό και που σε περιμένω ακόμη. Έχεις δεσμευτεί βέβαια. Στο Ηλίας Κακλαμάνη στη Λία Τζιάρ που έχουμε τη βραδινή στο διαδίκτυο. Κάθε μέρα, κάθε βράδυ. Στο Ηλίας Κακλαμάνη στη Λία Τζιάρ, γυμνή στο διαδίκτυο λέγεται το έργο. Το έργο δεν λέγεται. Ο τίτλος. Πέρα από το τηλεπαιχνίδι που κάνει η Δημήτρα. Αυτά για να μην σε κουράζουμε πολύ, για να πάμε σε αυτό που έχεις και που είναι σήμερα έτσι. Η μέρα. Δεν με κουράζετε. Ήρθαμε όλοι τώρα να μιλήσουμε, έτσι, να συνομιλήσουμε, αγαπημένοι φίλοι και οι τρεις. Λοιπόν, θα ήθελα λοιπόν να παρακαλέσω την κυρία Χαρακίδα να σημάνει την ώρα του γλεντιού και θα ήθελα λοιπόν να πάμε στο τραγούδι μας να ξεκινήσουμε να γλεντάμε. Ωραία και σίδια
εσύ για να το μη πτώσεις μου που πας αυτή τη ημέρα. Ναι, και η γκόλφο ήταν. Και ποιο όλο είπαμε το πρώτο. Το ξέχασε. Δεν το θυμηθούμε. Το ξέχασε. Άστο, μετά. Θα συνεχίσουμε. Χαμός όταν τραγουδάς. Όταν τραγουδάει αυτά τα τραγούδια, χαμός τα γίνεται. Εντάξει. Φαντάζομαι πόσοι φίλοι τα χορεύανε τώρα. Παραδοσιακά τραγούδια. Πώς αισθάνεσαι που είσαι, που έτσι υπηρετείς στο δημοτικό τραγούδι. Έναν τομέα τραγουδιού, το οποίο είναι δύσκολο. Πάρα πολύ. Έτσι. Πρέπει να έχει φωνή να τα σέβεσαι. Βέβαια. Αυτά είναι τα ακούσματα τα οποία έχω από μικρή. Από πού είσαι? Ναύπακτο. Από Ναύπακτο. Και την αγαπάς και πολύ, αυτό μου λέγες πριν. Ναι, εντάξει. Εκεί γεννηθήκαμε και μεγαλώσαμε. Το τραγούδι το υπηρετώ από τότε. Να σου ζητώ συγγνώμη. Το μικροφωνάκι μπορεί να το κρατάω εγώ να πάω να μιλήσει. Θα σου πω γιατί. Το θες εσύ. Όπω ακούγεται. Ωραία, μιλά. Πολύ ωραία. Ακούγομαι. Βεβαίω. Μη σε αποσχολείς, θα πεις άλλο τραγούδι, θα σας κουράζω. Μα γι' αυτό να τη βοηθά, θέλω να κρατήσω εγώ να το δώσω μετά. Δεν σας κουράζω. Για πες μου. Εντάξει, από πολύ μικρή τραγουδάω. Από 16 χρόνια τραγουδάω. Έκανε επιτυχίες, δύσκολα τα χρόνια και τότε φυσικά. Και τώρα δεν μπορώ να καταλάβω, δεν μπορώ να το νιώσω πόσο δύσκολο είναι σήμερα. Είναι όντως δύσκολα. Και φωνές είναι. Και γυναικείες φωνές πάρα πολύ καλές, που βγαίνουν νέα παιδιά και, και στο δημοτικό. Κορίτσια, ναι, και στο δημοτικό. Αλλά δεν είναι αυτό το δημοτικό το οποίο τραγουδούσαμε τότε. Το παλιό, ναι, το παλιό. Το παλιό. Δηλαδή, άλλο να είναι, να γίνεται το πανηγύρι, Νατάσα, και να έρχονται και να λένε
παραγγελίες. Θέλω με αυτό το τραγούδι. Όχι, αυτό. Πόσο όμορφο είναι. Έτσι. Δείχνει όλος τι ακριβώς θέλει πραγματικά να ακούσει. Ναι, γιατί δεν ήταν όπως είναι σήμερα όλοι μαζί ο χορός στην πίστα. Ελεύθερος χορός που λέμε, έτσι. Ναι. Τότε ήταν όλο παραγγελίες. Ναι. Και στο, συγγνώμη, και στην πατρίδα του Ηλία έχω πάει πάρα πολλές φορές. Λευκάδα. Στη Λευκάδα, ναι. Να τα λέμε αυτά. Νιδρή και αυτά, έτσι, εντάξει. Μου κάνουν τα πανηγύρια τα καλά. Σκορπιό μονάχα. Χάσαμε το Σκορπιό κάτω, λέω. Όχι, το χάσαμε. Πού να πάει ο Σκορπιός, εκεί πέρα είναι. Θα μείνει εκεί, αλλά. Και ποιον θα είναι. Και το θέμα είναι το εξής, ότι πάνω σε αυτό που λέει. Ενώ έχουν γυρίσει τα καλλιτεχνικά πράγματα ανάποδα, ναι. Το δημοτικό ίσως να είναι βάσο. Η παράδοση, το μόνο τραγούδι που δεν έχει χτυπηθεί τόσο πολύ. Γιατί είναι ακόμη. Ελλάδα. Κρατιέται ακόμη. Έτσι. Ενώ τα άλλα τα τραγούδια έχουν κρατιέται, εντάξει. Οι καλοί τραγουδιστές ένας-ένας φεύγει. Ναι. Δεν βγαίνουν δημοτικά τραγούδια τα οποία. Αυτό. Δεν γράφονται δημοτικά. Δεν γράφονται, δεν γράφει κανείς. Ναι. Δεν γράφει κανείς για να μείνουν τα δημοτικά τραγούδια. Ναι. Που είπα την Κόλφο, ότι το είπα συνέβη ο Παρνασσός προηγουμένως και όλα αυτά. Ναι. Αυτά δεν πρόκειται να πεθάνουν. Θα πεθάνει το Σελίπι, θα πεθάνει η Αράχοβα, θα πεθάνει η Καραγκούνα. Πρέπει να πεθάνει η Ελλάδα για να πεθάνει αυτά. Οπωσδήποτε. Η Ελλάδα δεν πεθάνει. Είναι η Ελλάδα. Έτσι. Θα μου πεις το δημοτικό τραγούδι. Θα μου πεις, εγώ δεν θέλω να τρώω χρόνο μόνο από τον άλλο. Μιλάμε, θέλω να σας συνεχίσω. Θα εκμεταλλευτούμε το χρόνο στο τραγούδι, σωστά. Βεβαίως. Πάμε. Πάρα πολύ ωραία. Πολύ καλά. Πάμε να δούμε το επόμενο. Στέλνεις ένα μήνυμα, καπάκι και ένα γράμμα και μου μιλάς για χωρισμό και το δικό σου τον καημό και το δικό σου τον καημό. Σαν το γυαλί. Σου στέλνω χαιρετίσματα και εσύ μου κάνεις πείσματα. Με ρίχνεις τα χαλάσματα, σε ψάχνω στα φαντάσματα. Ψάχνω στα φαντασματά. Με ένα μήνυμα και γράμμα μου κάνες το γέλιο κλάμα. Λόγια που ήταν σαν βροχή με κόψαν σαν το γυαλί. Με κόψαν σαν το γυαλί. Με ένα μήνυμα και γράμμα μου κάνες το γέλιο κλάμα. Λόγια που ήταν σαν βροχή, με κόψαν σαν το γυαλί, με κόψαν σαν το γυαλί. Καταπληκτική, αυτό λέγαμε τώρα εδώ. Μας ξεσήκωσες όλους, μας έχεις ξεσηκώσει. Δεν βλέπω όμως το φιλαράκι με εδώ το. Το φιλαράκι σου εδώ δεν σηκώνεται. Τον Ηλία, ούτε τη Δήμητρα. Θα πετάξουμε. Καλά, Νατάσα. Θα πετάξουμε. Πολύ καλή. Γιατί Νατάσα, γιατί γιορτάζει η Νατάσα. Ναι, ναι, χρόνια σου πολλά και όλα. Ευχαριστώ, πολύ καλύτερο. Λοιπόν, πάντα επιτυχία. Σε ευχαριστώ και σε εσάς. Θέλω λοιπόν να μου πεις τι κάνεις εκεί με το φίλο μου κάθε βράδυ.
Τι κάνετε γυμνή στο διαδίκτυο. Κάτι δεν φταίω εγώ. Εσύ τον έδωσε, είμαι σίγουρη γι' αυτό. Κάτι κάνω. Έχετε εξή ένα πολύ ωραίο τίτλο. Το γυμνή στο διαδίκτυο είναι ωραίο για διαδίκτυο. Ωραίο. Γιατί τι γίνεται. Και ενώ είναι αλληγορικό, γυμνή η ψυχή μα. Για αυτού του καιρού είμαστε. Είσαι εσύ ένα. Έτσι είναι η πραγματικότητα. Για πε μου, Δημήτρη, τι κάνει εκεί με το φίλο μου κάθε βράδυ. Ξεκινάμε τον κόσμο. Πού είναι γυμνή. Δηλαδή. Τι θα κάνουν, Νατάσα, τι κάνουν. Δηλαδή, επικοινωνείτε. Ναι, επικοινωνούμε, συζητάμε διάφορα θέματα. Εκτός από αυτά που έχουμε αρχικά εμείς, που έχουμε επιλέξει εμείς για να συζητήσουμε. Μας λένε και οι τηλεθεατές μας όπου τι άλλο θέλουν. Ναι. Ξέρετε, ναι. Αυτό το ζωντανό. Αυτό, ναι. Καλά, εσύ έχεις έναν έρωτα με το ζωντανό. Έχεις έναν έρωτα με το ζωντανό. Εντάξει, το ξέρω. Όλες σου οι εκπομπές είναι ζωντανές και όλες οι επικοινωνίες με τον κόσμο. Σωστά, και είναι ωραίο γιατί ξέρεις ο καθένας σε πάει όπου θέλει. Βλέπεις και την παρέα που θέλει να πάει που ράχνουν στο τσάτ. Να σου πω κάτι, μη σου κουράσουμε σε αυτά. Σήμερα είναι η γιορτή, είναι η γιορτή. Όχι, δεν σου κουράσουμε. Η γιορτή είναι εδώ. Εγώ γι' αυτό σα έχω εδώ, βέβαια. Αλλά θέλω να μαθαίνω και για εσά. Γιατί ξέρω ότι και κάθε φορά. Μα θα από κοντά. Καλά, θα το είπαμε. Όπω με τη Βάσο γίνεται πανικό, έτσι και με εσά γίνεται πανικό. Με τη Βάσο γίνεται στα ζωντανά, στο live, στι συναυλίε. Με εσά γίνεται στο διαδίκτυο. Με τη Βάσο γίνονται ντυμένα. Ντυμένα με γίνονται γυμνά. Αφού έτσι του αρέσει, καλά κάνει. Συνέντευξη που κάνω και την βάζω. Ναι. Κυρία Γρακίδα, για κάποιο λόγο, για το παιδί, για κάποιου λόγου ειδικού, ναι. Είσαστε γυμνή. Δεν κατάλαβα, λέει. Πρέπει να βγάλω. Δεν μπορώ να βοηθήσω αλλιώ. Να τραγουδήσω. Θα πρέπει να γυμνώ.